Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στην ωραία Κρήτη. Δεν έχεις έτσι μια μηχανία κάθε μέρα, τι θα σκιτσάρεις? Αυτό συμβαίνει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι επειδή κάθε μέρα που κάνω ένα σκίτσο είναι σαν να το κάνω, να κάνω αυτή τη δουλειά πρώτη φορά. Είμαι ένας διαρκής πρωτοετής δηλαδή. Αλλά αυτό αφορά εμένα ως πρόσωπο. Αυτό όμως που είπες πριν ότι τα πράγματα μας ξεπερνούν είναι μια μεγάλη αλήθεια και συμβαίνει εδώ και 40 χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Έχει ξεκινήσει από την εποχή του 1980, τη δεκαετία του 80, όπου όλοι ελπίζαμε στο καλύτερο και πάντα καταλήγαμε στο χειρότερο. Θυμάμαι να κουβεντιάζω και με συναδέλφους ακόμα και για πρόσωπα πολιτικά, που συνήθως οι γελιογράφοι σατιρίζουν καταστάσεις και όχι πρόσωπα, αλλά σιγά σιγά έμπαιναν τα πρόσωπα στην αιχμή του δόρατος και λέγαμε κάθε φορά μετά, ας πούμε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για παράδειγμα, ότι θα δυσκολευτούμε στη δουλειά μας διότι τίποτα πιο εύκολο για σάτιρα δεν πρόκειται να έρθει. Και όμως ήρθε ο Σιμίτης, και όμως μετά ήρθε ο Καραμανλής, και μετά ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου, και μετά ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι. Κάθε φορά αυτό που λέγαμε ότι δεν θα έχουμε τόσο καλό πελάτη όπως τον προηγούμενο, πελάτη εισαγωγικά για ένα γελιογράφο, διαψευδότανε. Αλλά αυτό δεν συνέβαινε μόνο σε επίπεδο προσώπων, συνέβαινε κυρίως σε επίπεδο καταστάσεων. Δυστυχώς η Ελλάδα ζει μια αφόρητη παρακμή όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο παρακμή πια, με συγχωρείς, μόνο παρακμή πια ή μια σύψη και διεισοδία που αγγίζει όλα τα στρώματα της κοινωνίας? Νομίζω ναι, και αυτό είναι αποτέλεσμα της παρακμής. Ας πούμε αυτή η υπόθεση που μας απασχολεί με τον βιαστή και το κοριτσάκι, που είχε και προηγούμενο και προηγούμενο και προηγούμενο. Θα έλεγε κανείς, αν θέλει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ελαφρότητα, ότι όλα αυτά πάντοτε συνέβαιναν. Δεν είναι έτσι, δεν είναι θέμα στατιστικής ότι συνέβαιναν περισσότερα ή λιγότερα, ούτε είναι θέμα ότι τώρα τα ΜΜΕ τα αναδεικνύουν ενώ παλιά δεν τα αναδείκνυαν. Το θέμα είναι πολύ βαθύτερο και αφορά την κοινωνία μας. Και αν αυτή είναι μια εμφανής παθολογία, τη γεννάει μία αφανής παθολογία. Δηλαδή το κακό που έρχεται στον αφρό έχει πολύ βάθος πίσω του και στο χρόνο αλλά και στις διεργασίες. Η ελληνική κοινωνία μοιάζει τα τελευταία 40 χρόνια, το επαναλαμβάνω, να προσπαθεί να παίξει με μία τράπουλα 48 φύλων αντί 52. Λείπουν τέσσερα βασικά χαρτιά που έλεγε και ο Σκαρύμπας για ένα, το λοιπόν παιχνιόχαρτο που ακυρώνει μία τράπουλα. Εμείς καταφέραμε να εξαιρέσουμε από την παρτίδα του οποιοδήποτε παιχνιδιού παίζουμε, κολιτσίνα, δηλωτή, ξερή, τέσσερα χαρτιά. Το πρώτο χαρτί είναι η οικογένεια. Τι βλέπουν τα παιδιά στις οικογένειές τους σήμερα και εδώ και πολύ καιρό οι σημερινοί ενήλικοι τα έζησαν και τα αναπαράγουν? Βλέπουν το κυνήγι του χρήματος, βλέπουν την κοινωνία της ίσονος προσπάθειας, βλέπουν την επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα που έχει να κάνει με διαχείριση χρήματος, ανάπτυξη, το ένα το άλλο, δηλαδή ένα λόγο μέσα στην οικογένεια, ο οποίος δεν έχει κανένα βάθος, καμία αναζήτηση, κανένα όνειρο και κυρίως καμία αίσθηση κοινότητας. Δηλαδή η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία χωρίς κοινότητες. Κανείς δεν έχει μια προσέγγιση που να βάζει τον εαυτό του στο πλαίσιο της πόλης, με την αρχαία έννοια. Δηλαδή έχουμε πάθει αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι να μην πάθουμε, ότι είναι αδύνατον να ευημερεί ένας πολίτης όταν δυστυχεί η πόλη. Μέσα στην κοινωνία λοιπόν, μέσα στην οικογένεια λοιπόν, συμβαίνει αυτό μέσες άκρες το κλίμα. Το δεύτερο χαρτί που έχουμε χάσει είναι το πολιτισμικό πρότυπο. Τα παιδιά τραγουδάνε τραπ. Γιατί τραγουδάνε τραπ? Έχει σχέση με αυτό που περιέγραφα πριν ως πρότυπο οικογενειακό και κοινωνικό. Δηλαδή την αναζήτηση του χρήματος, της επιτυχίας, τον ατομικισμό, την έλλειψη ενδιαφέροντος για κάθε συλλογικότητα, για κάθε κοινοτική διαδικασία. Δηλαδή μια τελείως ανάπηρη ύπαρξη.
μια ύπαρξη η οποία περιορίζεται σε έναν πολιτισμό ο οποίος δεν περιέχει τίποτα. Με αποτέλεσμα τα παιδάκια και στη συνέχεια οι Έλληνες να πάσχουν πολιτισμικά. Δηλαδή καταρχήν δεν ξέρουν τι είναι. Δεν έχουν καμία αυτογνωσία. Από πού προέρχονται, τι στόχο έχουν, τι είναι οι Έλληνες, τι έδωσαν στον πολιτισμό, τι πήραν από τον πολιτισμό. Όλα αυτά είναι τέρα incógnita μέσα σε ένα πολιτισμικό πρότυπο το οποίο περιορίζεται στην επιφάνεια. Και δεν είναι τωρινό. Να θυμίσω το Σκυλάδικο που αντικατέστησε το Λαϊκό, να θυμίσω την πλήρη αποστροφή προς το πολιτικό τραγούδι ή προς το τραγούδι το οποίο μπορούσε να φίξει κάποια πράγματα, την απουσία νέου θεάτρου, την απουσία νέων μεγάλων πεζογράφων και ποιητών, την απουσία μεγάλων καλλιτεχνών. Δηλαδή με ποιο πολιτισμό κινείται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τι προσφέρει στην Κοικουμένη και τι προσφέρει στον εαυτό της. Το άλλο χαρτάκι που μας λείπει από την τράπουλα είναι η παιδεία και η εκπαίδευση. Τι γίνεται στα σχολεία? Σήμερα στα σχολεία υπάρχει μια κατάσταση η οποία παράγει αμόρφωτους. Δηλαδή ένα παιδάκι πριν από πολλά χρόνια έβγαζε το δημοτικό και ήξερε περισσότερο από ένα παιδί που βγάζει το γυμνάσιο. Διότι η μάθηση ήταν εργασία. Η μάθηση ήταν κάτι με το οποίο έπρεπε να αναμετρηθείς. Και η μάθηση είχε κάποιο αποτέλεσμα. Κάποια αποτελέσματα. Σήμερα έχει αντικατασταθεί από μία προσέγγιση όλοι άλφα για να μην πάθουν ψυχολογικά. Η ίσον προσπάθεια, επανέρχομαι σε αυτή, δικαιώνεται. Δεν κόβονται οι μαθητές που δεν εργάζονται. Δεν μαθαίνουν ιστορία διότι σκοπίμως το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό το έχει απαγορεύσει με τον τρόπο που τη διδάσκει, τεμαχισμένη. Έτσι λοιπόν δεν αποκτούν καμία προσέγγιση ιστορικότητας στα πράγματα, νομίζουν ότι δεν έχουν βάθος όλα όσα γίνονται, αλλά είναι τεμάχια ενός παζλ που πρέπει να συνδέσουν χωρίς να ξέρουν καν τι εικόνα έχει, με αποτέλεσμα το γνωστό αποτέλεσμα. Και το τέταρτο χαρτάκι που μας λείπει είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα και να υπέστη την βάσανο της κάθαρσης? Η λίστα Λαγκάρντ, το χρηματιστήριο, η Siemens, δεκάδες υποθέσεις. Θα χάσει το μέτρημα, άστο. Ναι, θα χάσω το μέτρημα. Όπως επίσης όμως και σε απλά πράγματα. Στην δικαιοσύνη που αφορά το φυσικό μας δικαστή και τον τρόπο που μας προσεγγίζει. Είναι καθαρός, απονέμεται αυτή η δικαιοσύνη εγκαίρως, είναι άτεγκτη. Οι ποινές έχουν νόημα, τηρούνται. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, εμείς εντυπωσιαζόμαστε από το αποτέλεσμα όταν είναι παθολογικό, όπως η περίπτωση του κοριτσιού και του κύκλου γύρω από αυτό το κορίτσι, αλλά το τρώμε αμάσιτο όταν είναι καθημερινό. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι γύρω μας γίνεται της κακομοίρας και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό ή τίποτα δεν διορθώνεται. Όταν δηλαδή μπαζώνουμε ρέματα και μετά πληρώμαστε, αυτό δεν μας απασχολεί. Ή αν μας απασχολήσει, θα μας απασχολήσει ωφελημοθυρικά, για να κάνω έναν νεολογισμό. Δηλαδή τι όφελος θα προκύψει ακόμα και από την καταστροφή. Έτσι όμως δεν μπορεί να πάει μπροστά μια χώρα. Και ήδη είπες πριν στην εισαγωγή της κουβέντας μας για τη Γαλλία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνεται γενική απεργία. Σε αυτήν κάλεσε η αριστερά του Μελανσόν και ανταποκρίθηκαν τα συνδικάτα. Έγινε χτες, συνεχίζει σήμερα. Εδώ τι είδους αντιπολίτευση υπάρχει? Δεν μιλώ για γενική απεργία, μιλώ όμως για μια αντιπολίτευση. Είναι η αντιπολίτευση του διαδικτύου και των τρόλ. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και των κυβερνών με το δικό του τρόπο, έχουν υποβαθμίσει την πολιτική διαμάχη σε μια επικοινωνιακή διαμάχη και μάλιστα με τους χειρότερους όρους. Δηλαδή ποιος θα βρίσει καλύτερα τον άλλον. Και αυτό συμβαίνει στα μέσα μαζικής δικτύωσης, αλλά επηρεάζει και τη δημοσιογραφία και την πολιτική. Πολλές φορές οι ίδιοι οι πολιτικοί μιλούν σαν τρόλ. Οπότε το πράγμα εκτύπτει. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα βασικά προβλήματα της χώρας με όρους διαλόγου,
αλλά με όρους αντιμαχίας και καταγγελίας του ενός προς τον άλλον. Έτσι ο δημόσιος διάλογος γίνεται άγωνος, οδηγεί σε έναν οπαδισμό. Όλο και όλο λοιπόν είναι να έχουν τα κόμματα οπαδούς, πελάτες και ψήφους και όχι να κάνουν πολιτική. Διότι αν θες να κάνεις πολιτική πρέπει να αναρωτηθείς για όλα όσα γίνονται. Από το ενεργειακό, την κατάσταση των τιμών, τα τρόφιμα, όλα αυτά τα γεγονότα της κρίσης που προκαλεί μια πολεμική οικονομία, διότι πλέον η οικονομία είναι πολεμική, απλώς δεν συζητώνται. Απλώς δεν συζητιώνται. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, αγαπημένε Στάθη, λέει, ήρθαν όλα αυτά τα συστήματα, οι πολιτικοί και οι καρικατούρες, ή τους φέραμε? Μήπως το σκίτσο πλέον θα πρέπει να περιγράψει και την κοινωνία την ίδια, ή για να μην πω, λέει, κάτι άλλο, μόνο αυτή? Διότι όλα αυτά που διαπιστώνει και διατυπώνει είναι σωστά και μπράβο του. Είναι, πιστεύει, ήθη και πολιτισμός που επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω, ή κάτι που η πλειοψηφία επιλέγει ανάμεσα σε όσα της προσφέρονται, όπως επιλέγει να φάει σε ταχυφαγείο και όχι σε ένα μαγείριο? Πολύ σωστή είναι η τοποθέτηση αυτή. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Δηλαδή στην κοινωνική, ας την πούμε, ιεραρχία, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και όσοι τους αρέσει να τρώνε βρώμικο ψάρι, αναπαράγουν αυτή την κατάσταση. Και βέβαια είναι θέμα επιλογών, και βέβαια η κοινωνία δεν είναι αθώα, και βέβαια συχνά η κοινωνία μπορεί να θέλει να επωφεληθεί και από τον ίδιο το θάνατο που κυκλοφορεί γύρω της, αλλά το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και να λυθεί με γενικεύσεις. Ας πούμε, μια γενίκευση φρικτή αυτών των ημερών είναι ότι επειδή είναι δεξιός ο παιδοβιαστής, χαρακτηρίζεται όλος ο δεξιός χώρος. Αν αυτό είναι αριστερό, εμένα να μου τρυπήσει τη μύτη. Είναι η παλιά καλή, σε εισαγωγικά, φασιστική ιδεολογία της γενίκευσης, όπου υπάρχει συλλογική ευθύνη, οικογενειακή ευθύνη και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια παθολογία στην οποία συμμετέχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και μάλιστα αυτό που συμμετέχει θεωρεί γραφικό, λιδωρεί και κοροϊδεύει όποιον άνθρωπο προσπαθεί να δει τα πράγματα σε μια άλλη βάση, δηλαδή στη βάση που τα βλέπανε και αυτοί που χτίσανε αυτή τη χώρα μετά από δύο πολέμους, δουλεύοντας, όντας συγκροτημένοι, έχοντας ένα σχέδιο, μια καλώς εννοούμενη φιλοδοξία να φτιάξουν ένα σπίτι για τα παιδιά τους. Όλο αυτό το πράγμα που ήταν πριν από αυτή τη λέλαπα των τελευταίων 40 ετών, όπου πλέον κυριάρχησε το lifestyle, η γκλαμουριά, η κλεψιά, η ατιμωρησία, όλα αυτά τα πράγματα που περιγράψαμε και πριν. Αυτό δεν γίνεται από μόνο του, υπάρχει η λαϊκή συμμετοχή που λέμε. Και μάλιστα υπάρχει και οργανωμένη λαϊκή συμμετοχή, είναι η εκλογική πελατεία των κομμάτων. Όταν ο άλλος πηγαίνει σε ένα κόμμα και δεν πηγαίνει για ιδεολογικούς λόγους, αλλά πηγαίνει για να ωφεληθεί, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει μετά αποτίμηση της ίδιας του της συμμετοχής στην παθολογία, στην παθογένεια. Είναι αδύνατον. Θα μείνει να τη συντηρεί, και αν δεν συμβεί κάτι καταστροφικό, αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται, και δεν είναι απλώς μια απογοητευτική κατάσταση, αλλά είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Σωτήρης, κύριε Στάθη, λέει, τα τρολ, όπως τα λέτε, δεν είναι ο κόσμος. Είναι πολιτικός θεσμός. Τα κόμματα έκαναν την εισαγωγή των τρολ με το γνωστό 0,60 και μια τυρόπιτα. 0,60 το ευρώ εννοεί. Αυτό είναι αλήθεια επίσης, αλλά εγώ εξετάζω το ποσοστό της επιρροής και της συμμετοχής. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, αυτό είναι που έχει σημασία, διότι υπάρχει ο μισθοφόρος. Περιβάλλεται ο μισθοφόρος από ένα σύστημα που τον τρέφει. Είναι αρχαίο. Δηλαδή μόνος του δεν μπορεί να υπάρξει. Αν κάποιος δεν τον ταΐσει, αν κάποιος δεν τον κοιμήσει, αν κάπου δεν έχει να στρατοπεδεύσει. Αυτά λοιπόν το τρολ τα κάνει μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι το τρολ απλώς ένας μισθοφόρος του κόμματος. Είναι ένας μισθοφόρος του κόμματος που την χάνει κοινωνικής έγκρισης. Διότι αν δούμε ήδη το διαδίκτυο και το δούμε με καθαρό μάτι, θα δούμε ότι επικροτείται όποιος βρίζει περισσότερο. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν είναι παθολογία, δεν είναι παθογένεια, δεν ακυρώνει το διάλογο, είναι δημοκρατικό. Και αν δεν είναι δημοκρατικό, γιατί συντηρείται? Αν είναι καθοδηγούμενο, γιατί επικροτείται? Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την ευθύνη του πολίτη, ο οποίος πάρα πολύ εύκολα επιβραβεύει όλη αυτή τη διαδικασία και στέκεται αδιάφορος απέναντι στην προσπάθεια κάποιων αυτό το πράγμα να αντιστραφεί. Εχμή προς εσάς, από το φίλο τον Παναγιώτη. Ναι. Μήπως δεν βγαίνει το χούι, λέει η Στάθη,
έτσι γράφει. Ούτε σήμερα αριστερό, δηλαδή είναι οτιδήποτε θετικό, εργολαβία, την κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Έλεος. Λοιπόν, εγώ έχω να απαντήσω σε αυτό, ότι αυτό που είναι αριστερό δεν έχει καμία σχέση με τη δίθεν αριστερά που κυριαρχεί. Η δίθεν αριστερά, έτσι όπως την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το προσκύνημά του το 2015 και την υπογραφή των μνημονίων, είναι ακριβώς η ανέρεση της αριστεράς. Είναι η ανέρεση ότι όποιου στοιχείου θα έκανε την αριστερά χρήσιμη για την κοινωνία. Αναιρέθηκε ο πατριωτισμός, αναιρέθηκε η φιλοπονία, αναιρέθηκε η καθαρή σχέση με την πολιτική και αντικαταστάθηκε με αναπαραγωγή του παλαιοκομματισμού και των σχέσεων σε επίπεδο λαμογιών. Αν αυτά ο φίλος τα θεωρεί αριστερά, έχει κάθε δίκιο να αποστρέφεται μια τέτοια αριστερά. Δεν είναι όμως αυτό η αριστερά, παρότι πολλοίς κόσμος πια το νομίζει, έτσι όπως την κακομεταχειρίστηκε και τη διέσυρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος φίλος ο Νίκος. Μιλώ λίγη ατομική ευθύνη, κυρίως όταν μιλώ για την κοινωνία. Η κοινωνία αποτελείται από άτομα με ονοματεπώνυμο και ιδιώτες, κύριε Στάθη. Η αλλαγή ξεκινά από το άτομο και όχι αντίστροφα, κατά την άποψή μου, αλλά και πολλών φιλοσοφικών ρευμάτων και σχολών της ψυχολογίας. Έχετε να πείτε κάτι λίγη γι' αυτό? Θα συμφωνούσα μαζί του αν δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη άτομο και, και έλεγε τη λέξη πρόσωπο. Θα μου πεις λεπτομέρεια γραμματολογική? Καθόλου. Είναι ιδεολογική κατάσταση, διότι προσδιορίζει την προσέγγιση. Όταν μιλάμε για άτομα, ας μιλάμε με τον τρόπο που το εννοούσαν οι αρχαίοι, δηλαδή ως ηλίθιους. Αν μιλάμε για πρόσωπα, μιλάμε για το πιο σπουδαίο πράγμα που υπάρχει επί της γης, δηλαδή τον άνθρωπο. Αν λοιπόν μιλάμε για αλλαγές που πρέπει το πρόσωπο να επιφέρει στο εσωτερικό του, στις προθέσεις του, στην τακτική του, στη στάση του, είμαι σύμφωνος με το φίλο αυτόν. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί κατά μόνας ή συμβαίνει μέσα σε μια κοινότητα. Αυτό το δηλαδή, κοινό είναι που λείπει. Ο Κολοκοτρώνης κατά μόνας έγινε ήρωας ή επειδή ηγήθηκε σε μια κοινότητα? Ο Θανάσης ο Διάκος που σουβλίστηκε για να γίνει καλύτερος άνθρωπος ή για να γίνει καλύτερη η κοινωνία εκείνη σκλαβωμένη και να αποκτήσει ελεύθερο κράτος? Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόσωπο και στη χριστιανική προσέγγιση και στην αριστερή προσέγγιση είναι το κέντρο των πραγμάτων, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που λέγεται κοινότητα. Οι χριστιανοί το λένε εκκλησία, άσχετο τι εκδοχή έχει πάρει η εκκλησία να είναι σήμερα. Οι αριστεροί το λένε τάξη, κοινωνική τάξη. Δεν μπορεί να υπάρξει ο εργάτης χωρίς την εργατική τάξη. Δεν υπάρχει ο εργαζόμενος χωρίς να έχει ταξικά χαρακτηριστικά η θέση του στην κοινωνία, δηλαδή ότι είναι έμισθος, δηλαδή ότι το αν θα κοστίζει το τυρί α ή β τιμή εξαρτάται από την πολιτική. Δεν υπάρχει δηλαδή μια προσέγγιση μοναχική σε αυτά τα πράγματα. Όλα είναι πολιτική. Αν λοιπόν προσεγγίζουμε την πολιτική ατομικά και όχι ως πρόσωπα, δηλαδή συλλογικά, διότι αυτό σημαίνει πρόσωπο, τότε θα έχουμε μια ακόμα αποτυχία. Θέλω να κλείσουμε με ένα παραλληλισμό που μπορεί να τον βρεις και ατυχέστατο. Τι να κάνουμε, οι δημοσιογράφοι πετάμε και τις αρλούμπες. Ο Ερντογάν, πρόσεξε θα σου πω, λέμε εδώ, την αγαπάμε την έκφραση αυτή, γαλβανίζει μαζί με όλο το πολιτικό του σύστημα την τουρκική κοινή γνώμη. Για όλα αυτά που περιγράφεις, αναρωτιέμαι, γιατί οι άνθρωποι της διανόησης, του πνεύματος, εσείς, οι μουσικοί, οι καλλιτέχνες, οι ποιητές, οι συγγραφείς, οι πανεπιστημιακοί, γιατί δεν γαλβανίζετε την κοινή γνώμη, όχι για το ζήτημα μόνο των εθνικών, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινότητα και στην κοινωνία, τον ατομισμό? Γιατί καθημερινά δεν τον σφυροκοπάτε? Παραπέφτουν κάποιες ντουφεκές στον αέρα, ώρα εσένα για παράδειγμα, και τελειώσαμε. Γιατί δεν συγκροτείτε ένα μέτωπο? Τι να το κάνω εγώ σε μια συναυλία? Σου λέω αυτά που λέει ο κόσμος, να πει δύο κουβέντες ο X καλλιτέχνης και μετά να τελειώσει με την παράσταση και όλα καλά. Με αυτό που με ρωτάς, Γιώργο, επιβεβαιώνεις την απάντηση πριν στον καλό φίλο για τη σχέση ατόμου και προσώπου. Δεν έχει πραγματικά καμία σημασία αν ο Στάθης, ο Γιώργος, ο Βασίλης λένε και μια σωστή κουβέντα. Σημασία έχει αν αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε πολιτική πράξη. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα είναι η εξής απλή και είναι πανάρχαιη. Υπάρχει το πρετόριο, υπάρχει και το πριτανείο. Όταν το πρετόριο τρέφει το πριτανείο, μην περιμένεις από τους καλλιτέχνες που τρέφονται στο πριτανείο από το πρετόριο να σταθούν στο πλάι του λαού.
Μεγάλη τέχνη είχαμε στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες όταν οι καλλιτέχνες ήταν στο πλάι του λαού γιατί ήταν μέρος του λαού. Ούτε τον βρίζανε, ούτε τον νομπάρανε όπως κάνει η δίθεν αριστερά, ούτε τον χλέβαζαν, ούτε τίποτα. Ήταν μαζί με το λαό και τίποτα το ανθρώπινο δεν τους ήταν ξένο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι με αίμα δικό τους έκαναν τη μεγάλη τέχνη που ενέπνευσε το λαό όταν ο λαός μπόρεσε να κουνηθεί και να κάνει κάποια πράγματα και να απαιτήσει κάποια σημαντικά για τη ζωή του, τα οποία κατέκτησε και τώρα εδώ και χρόνια του τα αφαιρούν. Αυτό εξηγεί λοιπόν γιατί υπάρχει η σιωπή της διανόησης, διότι είναι μια διανόηση εξαρτημένη, διότι στα πανεπιστήμια παίχτηκε το χοντρό παιχνίδι που περιγράφαμε πριν με τα 4 τραπουλόχαρτα που μας λείπουν, το καθηγητηλίκι έγινε υπόθεση καριέρας και όχι διδασκαλίας, οι δάσκαλοι που υπάρχουν στα σχολεία και πάσχουν για τα παιδιά είναι λίγοι και μειώνονται συνεχώς, ή αν είναι περισσότεροι και μακάρι να είναι περισσότεροι, δεν έχει αποτέλεσμα αυτό που κάνουν, διότι μέσα στο σύστημα το οποίο προσπαθούν να το κάνουν ακυρώνονται. Ή πέφτει ο 19χρονος σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα καλλιόρα όπως χθες στο Αριστοτέλειο. Ακριβώς. Ναι. Ή πάει ο δάσκαλος να πει στο παιδί δύο κουβέντες και πλακώνει ο πατέρας του και πλακώνει το δάσκαλο στο ξύλο, διότι το παιδί του είναι ο απόλυτος πρίγκιπας, δεν είναι ένα παιδί που πρέπει να μάθει την εργασία, το μόχθο της μάθησης, την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία, είναι ένα παιδί που θα καταλήξει να ακούει τραπ ή να γίνει τεμπέλης ή να γίνει να απορροφά προγράμματα, να γίνει λαμόγιο σε χαμηλό επίπεδο, ο άλλος σε υψηλό και πάει λέγοντας αυτή η παθολογία που περιγράψαμε πριν. Συνεπώς το πράγμα θέλει επανεκκίνηση. Θα μου πεις γίνονται οι επανεκκινήσεις έτσι? Όχι, δυστυχώς γίνονται μέσα από καταστροφές οι επανεκκινήσεις. Φοβάμαι ότι ο κίνδυνος αυτής της καταστροφής κρέμεται σαν το σπαθί του Δαμοκλή πάνω από το κεφάλι μας. Και αν ρωτήσεις σήμερα 100 παιδιά τι είναι το σπαθί του Δαμοκλή, θα σου απαντήσει ένα. Παλιότερα θα σου απαντούσαν 10. Το 10 ήταν αρκετό για να είναι αλάτι της κοινωνίας. Το 1 θα το φάνε ζωντανό, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την κοινωνία, αντιθέτως θα γίνει θύμα της. Αυτή είναι η αναλογία που προσπάθησα να περιγράψω. Η απομείωση δηλαδή μέσα στην κοινωνία των δυνάμεων εκείνων, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια, στις δημόσιες υπηρεσίες, των δυνάμεων εκείνων που θέλουν πραγματικά η κοινωνία να προχωράει και όχι να γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία καταστροφής. Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Και όταν αφοσιωνόμαστε σε υποθέσεις όπως αυτή με το Κολωνό και χάνουμε την πραγματικότητα που γεννάει αυτές τις υποθέσεις, τόσο θα γυρίζουμε γύρω από αυτές με αποστροφή ή με ό,τι άλλο θες, αλλά όμως δεν θα βλέπουμε τις αιτίες που τη γέννησαν αυτή την υπόθεση. Θα μου πεις αν η κοινωνία ήταν καλύτερη δεν θα υπήρχαν τέτοιες υποθέσεις, θα υπήρχαν, αλλά και αλλιώς θα τις αντιμετωπίζαμε και λιγότερο θα μας επηρέαζαν. Και θα πω εδώ και κάτι το οποίο είναι λίγο αιχμηρό, το συζητούσα το πρωί με τη γυναίκα μου, ότι περιστρεφόμαστε γύρω από αυτή την υπόθεση γιατί σε σχέση με αυτή την υπόθεση η δική μας προσωπική παθολογία είναι καλύτερη. Δηλαδή βλέπουμε, είναι το σύνδρομο του στρατοπέδου συγκέντρωσης, Γιώργο. Πώς λειτουργήσαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και δυστυχώς κατά αυτό το πρότυπο λειτουργούν σήμερα μετά τον νεοφιλελευθερισμό και οι κοινωνίες? Επειδή πάντα υπήρχε ο κατώτερος, επειδή πάντα υπήρχε αυτός που θα πήγαινε πριν από μένα στο φούρνο. Αυτό λοιπόν σήμαινε ότι εγώ θα ζήσω μια μέρα ακόμα. Αυτό που είναι η κατάντια του ανθρώπου, που το έλεγε ο Πρίμο Λέβη στο «Αν αυτό είναι ο άνθρωπος», σε μια ήπια εκδοχή ανεκτή, αλλά όμως το ίδιο δαιμονική, υπάρχει και στην κοινωνία μας. Πάντα μας παρηγορεί το γεγονός ότι ένας είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμάς. Αν λοιπόν δεν επιστρέψουμε σε αυτό που λέγανε παλιά οι αριστεροί και οι κομμουνιστές και ακόμα παλιότερα οι χριστιανοί, στον πλησίον μας, με αγάπη, με ενδιαφέρον, με έναν τρόπο που να ξέρουμε ότι η τύχη του καθορίζει και τη δική μας τύχη, θα βολοδέρνουμε μέσα σε αυτή την παρακμή, η οποία παρακμή θα γεννάει τέρατα. Στάθη Σταυρόπουλος, θα μπορούσα να τον αφήσω να μιλάει για ώρα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος για την επόμενη φορά. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά.
για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ, γιατί κάθε φορά που μιλάμε μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω και αυτό σε χαρακτηρίζει σαν δημοσιογράφο πολύ καλά, με την έννοια ότι ο παρλαπιπισμός στη δουλειά τη δικιά μας, δηλαδή να διακόπτουν οι δημοσιογράφοι αυτούς τους οποίους έχουν καλέσει, όπως συμβαίνει κατά κόρο στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, παντού, είναι ένα ακόμα λιθαράκι στην ακύρωση του διαλόγου. Εσύ αφήνεις τους καλεσμένους σου να εκφραστούν και οι αναγνώστες και οι ακροατές και οι θεατές, αν πρόκειται περί τηλεόρασης, να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία. Εμείς για τον καλό σου λόγο. Καλημέρα.